Η τουρκική φιλοκυβερνητική εφημερίδα ΑΞΑΜ κατηγορεί την Ελλάδα για το αδιέξοδο στην πρόσφατη Υπουργική Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, υποστηρίζοντας προκλητικά πως η Αθήνα επιχειρεί να ρίξει την ευθύνη στην Τουρκία. Όπως έγινε γνωστό, η Τουρκία μπλόκαρε τη Συμφωνία της Συμμαχίας για τα σχέδια απάντηση σε ρωσική επίθεση λόγω της Κύπρου. Διπλωμάτης μάλιστα που ήταν παρόν στη συνεδρίαση κατηγόρησε την Τουρκία για το ναυάγιο με δηλώσει του στο Reuters. Η Αξάμ κατηγόρησε την Ελλάδα πω εξαιτία πεισματό τη δεν έληφθη απόφαση, κατηγορώντα την πως θέλησε να επιβάλλει τον όρο Στενά-Δαρδανελίων Ιβοσπόρου αντί του όρου Τουρκικά Στενά. Όπως γράφει, χαρακτηριστικά, η Ελλάδα προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στην Τουρκία μετά την τελευταία σύνοδο των Υπουργών Άμυνα του ΝΑΤΟ, όπου δεν μπόρεσε να ληφθεί καμία απόφαση. Η εφημερίδα σημειώνει πω όσα αναφέρθηκαν σε ελληνικά και αμερικανικά μέσα δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα, αποκρύπτοντα το γεγονό πω η Ελλάδα ήταν αυτή που εμπόδισε τα σχέδια του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια, αλλά αντίθετα έκαναν την Τουρκία να φαίνεται αδιάλακτη και να ασκείται πίεση στην Άγκυρα λόγω Σουηδία.